Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Σε κάθε γωνιά της Αθήνας» με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε δύο ομάδες της Κεσαριανής. Τον Νεοφώτιστο στη Β' Αθήνας, Πανιώνιο Καισαριανής, και τον Φωστήρα Καισαριανής, ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ ΕΨΑ. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Πανιωνίου, τον Νίκο Χατζηλιά. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Και τον Γενικό Γραμματέα και Τεχνικό Διευθυντή του Φωστήρα Καισαριανής, τον Ηλία Σαλευρή. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Να δούμε πότε θα έχουμε επανέναρξη. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ έχεις κάποια εκτίμηση? Εγώ η εκτίμησή μου ότι θα αργήσουμε να παίξουμε μπάλα. Εγώ το βλέπω κατά το Φεβρουάριο να ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο, ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Ας είμαστε υγιείς και θα περάσει και αυτό. Τι να κάνουμε. Μας έχει λείψει πολύ η μπάλα. Είναι το καθημερινό μας. Έχουμε αρρώστια με την ομάδα, με την μπάλα. Να δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα προλάβει να γίνει και ο δεύτερος γύρος, Νίκο, τι πιστεύεις? Κοίταξε, Τάσο, εάν ξεκινήσουμε το Φεβρουάριο, πιστεύω ότι μπορούμε να προλάβουμε. Βέβαια, θα είναι λίγο δύσκολο και για τις ομάδες, γιατί θα πρέπει να παίξουμε και Τετάρτες και θα τραβήξει το πρωτάθλημα μέχρι τον Ιούνιο. Αναγκαστικά θα πάει μέχρι τον Ιούνιο, όπως είναι τα πράγματα. Τώρα αυτά δεν εξαρτάται και από εμάς, εξαρτάται και από τους ανθρώπους που διοικούν το ποδόσφαιρο και ας ελπίσουμε να κάνουν το καλύτερο. Ηλία, έχει πάντα υγεία. Η υγεία, σίγουρα, σίγουρα. Ηλία, εσύ έχεις κάποια εκτίμηση? Εκτίμηση, και από ό,τι έχει ακουστεί λίγο, είναι ότι τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν προπονήσεις. Από ό,τι μαθαίνουμε δηλαδή. Και Φεβρουάριο να αρχίσουμε πάλι, πιστεύω, δύο γύρους δύσκολο να το προλάβουμε. Γιατί Σαββατοκύριακο και Τετάρτη τα παιδιά δουλεύουν, άλλα παιδιά έχουν μείνει στις επαρχίες, μπορεί να μην έρθουν. Υπάρχει αυτή η διαφορά και για την ομάδα. Και θα είναι δύσκολο μια ομάδα να ανταποκριθεί Τετάρτη, Σαββατοκύριακο. Οπότε υπάρχει μια περίπτωση να γίνει μόνο ένας γύρος, από ό,τι ακούγεται τώρα. Και σίγουρα ή και καθόλου. Θα χρειαστεί, Ηλία, και ένα χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί η ομάδα, οι ομάδες για την επανέναρξη. Αυτό εξυπακούεται. 2-3 εβδομάδες πρέπει οπωσδήποτε, το λιγότερο. Άλλη μια προετοιμασία. Αλλά το θέμα είναι, Τάσο, να τελειώσει. Τώρα αν είναι να μας ξεκινήσουν και μετά από ένα μήνα πάλι να μας σταματήσουν, δεν αξίζει και τον κόπο δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι, και τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Όπως είπε και ο Ηλίας, εδώ είναι και φοιτητές, έχουν φύγει για τα χωριά τους. Άλλα σπουδάζαν εδώ πέρα, φύγανε, πήγαν έξω, και μας έχουν φύγει δύο παίκτες οι οποίοι πήραν μεταγραφή, πήγαν εκεί πέρα νομίζοντας ότι τότε που δεν ήταν κόκκινη η περιοχή του, εκεί που ήταν, στην ομάδα, και φύγανε, αλλά να παίξουν εκεί μπάλα, αλλά τελικά το σταματήσανε και εκεί που πήγανε. Και φέτος το πρωτάθλημα έγινε και χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ηλία, δεν βγάζατε ούτε τα λειτουργικά έξοδα? Τίποτα. Εμείς δεν κόβαμε ούτε εισιτήρια. Αφήναμε 20-30 άτομα που μπαίνανε να βλέπουν το παιχνίδι μόνο, και σε ένα παιχνίδι δεν βάλαμε και καθόλου φιλάθλους. Και πώς βγάζατε τα έξοδα, Ηλία, εσείς στο Φωστήρα Καισαριανής? Τα έξοδα εμάς εδώ, καλά που έχουμε και τον πρόεδρο εδώ που μας βοηθάει, τον Καμπάκα, τον Κυριάκο, και μέσα από τους γονείς στους 2 μήνες που ήταν οι ακαδημίες, βοηθήσαν πάρα πολύ. Εμείς είχαμε και ένα παραπάνω έξοδο, ότι κατεβάσαμε και γυναικεία ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, και αυτό τη εβδομάδα που ήταν να ξεκινήσουν σταμάτησαν, οπότε και εκεί γίνανε έξοδα για να ξεκινήσει η γυναικεία ομάδα, οπότε και οι δύο ομάδες ήταν μεγάλα τα έξοδα για μας, και για δελτία και για όλα. Νίκο, και εσείς έτσι δεν... Και εμείς, αφού τα ξέρεις, Τάσο, όλες οι ομάδες τα φέρνουν δύσκολα. Εντάξει, δεν κόβαμε πάντα τα πολλά εισιτήρια και όλες οι ομάδες γενικά, αλλά έβγαζες κάποια χρήματα και αν δεν τα βγάζες όλα, συμπλήρωνες και κάτι και έβγαζες τα έξοδα. Μην ξεχνάς ότι θέλεις 150 κάθε παιχνίδι, 150 € κάθε παιχνίδι, αν τα βάλεις όλα. Φύλακες, παρατηρητές, ποσοστά γηπέδου, τόσο μας βγαίνει εμάς. Εντάξει, από πού να βγουνε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ας ελπίσουμε να βοηθήσει και λίγο η πολιτεία αυτά, γιατί είναι κρίμα τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί το έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Όλα για τα επαγγελματικά και στο ερασιτεχνικό δεν προσφέρουν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Φωστήρας Καισαριανής μετέχει τη φετινή σεζόν στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ κατηγορίας και στις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχετε, αν δεν κάνω λάθος, 4 νίκες και 2 ήττες. Έχετε 12 βαθμούς. Είσαι ικανοποιημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Εντάξει, χάσαμε 2 παιχνίδια στη λεπτομέρεια. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια έτσι είναι, ειδικά στις αεραστεχνικές κατηγορίες, τη μια μέρα είναι έτσι, την άλλη αλλιώς. Εντάξει, δεν έχουμε μεγάλους στόχους, να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα στην ομάδα και σιγά σιγά ήδη η K16 την έχουμε σταματήσει και κάνει προπόνηση μόνο με την πρώτη ομάδα, συμμετέχει τα παιδιά ενεργά κοντά στην πρώτη ομάδα, μπαίνουν στην 20άδα. Σιγά σιγά θα αγωνίζονται ή αγωνίζονται κανένα 2 παιδιά. Θα δούμε και του χρόνου είναι ακόμη να μειώσουμε το όριο, το 70% του χρόνου να είναι από τις υποδομές της ομάδας. Ο μέσος όρος ηλικίας του ανδρικού τμήματος, του ρόστερ. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι γύρω στα 22 με 23 ετών. Έχετε και κάποια έμπειρα παιδιά στο ανδρικό τμήμα? Έχουμε 4 παιδιά και το ένα από τα 4 παιδιά έκανε και χείριση χιαστό εδώ στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ποιοι είναι οι έμπειροι παίκτες, Ηλία? Είναι ο Φωνιάς, ο Τρίγκας, ο Γκιόκας που έκανε χιαστό, ο Φούτσουλας και ο Λιμπερόπουλος. Αυτή είναι και όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι νεαρά που προέρχονται από την Ακαδημία. Όχι από την Ακαδημία, γιατί η Ακαδημία μας είναι 7 χρόνια μόνο. Πριν ήταν 0, η Ακαδημία ξεκίνησε από το 0, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένα παιδί στις Ακαδημίες. Γι' αυτό έχουμε μέχρι K14 στο Respect και στην Έψα και τα υπόλοιπα είναι στο αντρικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα, εσύ είσαι νεοφώτιστος στη Β' κατηγορία, μετέχεις στο δεύτερο όμιλο. Ναι. Και έχεις 3 νίκες, 3 ισοπαλίες. Δεν έχεις γνωρίσει ακόμη την ήττα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σίγουρα για νεοφώτιστο στη Β' κατηγορία πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Βέβαια, ευχαριστημένοι είμαστε. Η ομάδα έχει δουλέψει. Η ομάδα δεν έχει στηθεί τώρα. Η ομάδα 5 χρόνια την παλεύουμε και την έχουμε στήσει και την ξεκινήσαμε με τον Παναγιώτη τον Πρασά. Από τότε που πέσαμε, από ότι είχαμε ανέβει το 2010-2011, είχαμε ανέβει η κατηγορία, κάτσαμε 1 χρόνο, μετά το 2013 πέσαμε λόγω διαφόρων, έγινε σαν μια συγχώνευση με το Μικρασιατικό τώρα και κρατήσαμε τον Πανιώνιο σαν δεύτερη ομάδα, αλλά η ομάδα δεν μπορούσαν να τη λειτουργήσουν. Και αναγκαστικά η ομάδα έπεσε και τελικά την πήραμε εμείς. Ήτανε τότε ο κύριος Μιχαηλίδης. Εντάξει, πήγε στο Μικρασιατικό τότε. Εντάξει, και από εκεί και πέρα την ομάδα δεν την αφήσαμε, παλέψαμε και τη φέραμε εδώ τώρα σήμερα που είναι και πιστεύω ότι η ομάδα πάει καλά και θα μείνει και στην κατηγορία. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι η παραμονή. Είναι η παραμονή. Τα παιδιά είναι πολύ καλά, έχουμε καλό σύνολο. Δεν έχουμε αλλάξει την ομάδα, χρόνια είναι τώρα, έχουμε πολλά παιδιά που είναι στην ομάδα και δεν φεύγουν, δηλαδή είναι ευχαριστημένα τα παιδιά και να φύγει κάποιο παιδί μετά το μετανιώνει και ξανάρχεται πάλι πίσω. Πανιώνιο δεν θα βρούνε πουθενά. Εντάξει, αλλά είμαστε και εμείς κοντά στα παιδιά, ό,τι μπορούμε τους κάνουμε. Με αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε και αυτά, η ομάδα είναι, στέκεται πολύ καλά και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και στο μέλλον ακόμα καλύτερο. Μάλιστα. Ηλία, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, κερδίσατε 3-0 τους Λέοντες. Ναι. Καλή εμφάνιση. Ήταν καλή εμφάνιση, εκτός έδρας. Και πάνω που είχε και ρυθμό η ομάδα, αλλά μας βρίσκει και αυτό το lockdown τώρα και πάμε πίσω. Πάνε όλες οι ομάδες πίσω, τα παιδιά αθλούνται μόνα τους, τι να κάνουμε. Προπονητής στο ανδρικό τμήμα είναι ο Βαγγέλης Μπεκάκος. Μπεκάκος, ναι. Ήταν παλιά και παίχτης εδώ στο Φωστήρα, ήταν στην Εύβοια 10 χρόνια, ήταν σε ομάδες εκεί, ΑΒ τοπικό. Ήρθε πέρσι εδώ στην Κεσαριανή πάλι και ανέλαβε και την ομάδα. Να μου παρουσιάσεις τώρα και τη διοίκηση του Φωστήρα Καισαριανής. Εκτός από σένα, Ηλία, ποιοι άλλοι είναι στο ΔΣ? Πρόεδρος είναι ο Καμπάκας, ο Κυριάκος. Αντιπρόεδροι είναι ο Πλάνας, ο Κωνσταντίνος, ο Θεοδωρίδης, ο Νίκος. Γενικός αρχηγός είναι ο Δρακάς Παναγιώτης. Ταμείας ο Πιτσόρης ο Σάβας που είναι και προπονητής στο γυναικείο τμήμα. Είναι και αναλυτής στην Εθνική Παιδών στο Θεό. Είναι η Μοσκονησιώτη Χριστίνα, η Ιωάννα η Κεράστα και ο Μελίδης ο Βασίλης. Αυτή είναι το ΔΣ. Και εγώ σαν γραμματέας. Σαν γραμματέας και είσαι και τεχνικός διευθυντής. Χρόνια προπονητής, τώρα σιγά σιγά μένω στην άκρη, απλώς επιβλέπω όλο το κομμάτι. Με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο στόχος του Φωστήρα Καισαριανής, εκτός από τον αθλητισμό όπως ανέφερες πριν, δηλαδή την παρουσία των νεαρών παιδιών, ναι, μήπως είναι και η άνοδος στη β' κατηγορία? Εμείς να κάνουμε μια καλή πορεία. Από εκεί και πέρα, άνοδος είναι ρευστά όλα. Δεν ξέρεις τι ομάδες βρίσκουμε στο γάμα τοπικό συνήθως. Τον ένα χρόνο είναι έτσι, την άλλη αλλιώς η κάθε ομάδα. Οπότε, τι θα μας βγάλει στο τέλος. Νίκο, πριν την έναρξη πρωταθλήματος, περίμενες αυτή την πορεία της ομάδας, διότι βρίσκεσαι στην... Βρίσκεται στην 4η θέση, ισόβαθμος με την Τερψιθέα, πιο πάνω είναι η Κοψαχίλα και στην 1η θέση η Νέα Σμύρνη, η οποία είναι στην και αυτή... Τρίτη είμαστε, εντάξει, ναι, ναι. Και οι δύο ομάδες στην τρίτη είναι. Ναι, απλώς... ναι, εντάξει, ναι. Κοίταξε, Τάσο, εγώ το περίμενα, γιατί η ομάδα είναι δουλεμένη, έχουμε έναν κορμό, πήραμε και 3-4 παίκτες, 5 πόσους πήραμε πεπειραμένους, και νομίζω ότι η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα και ευελπιστούμε να μας αρέσει να παίζουμε καλή μπάλα και όπου πάμε καλύτερα, δηλαδή όσο ψηλότερα. Εντάξει, ο όμιλος είναι αμφίροπος, ο όμιλος, οι ομάδες είναι, πρέπει να έχεις, να δίνεις το 100% των δυνατοτήτων σου, να κερδίζεις τις ομάδες. Δεν είναι καμία εύκολη και με την τελευταία να παίξει και με τον άλλον. Αυτό έχει δείξει η εικόνα μέχρι στιγμής των 7 αγωνιστικών που έχουμε. Δηλαδή δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος και από τον Κώστα Ρούμπο και από τον συνεργάτη του και αδερφό του Ανδρέα Ρούμπο. Ναι, είναι καλά παιδιά. Μετά τον Παναγιώτη εμείς δεν αλλάζουμε εύκολα προπονητές, δηλαδή έχουμε άλλη φιλοσοφία. Δεν είμαστε στις άλλες ομάδες, έχασε η ομάδα να τον αλλάξουμε έτσι. Εμείς τον αφήνουμε τον προπονητή, δεν τον επηρεάζει κανένας, κάνει το έργο του. Και αυτό φαίνεται. Είμαστε ευχαριστημένοι από τον Κώστα τον Ρούμπο, τον αδερφό του, τον Νικολάκη τον Πρασά που είναι καταπληκτικό παιδί, δηλαδή έχει σταματήσει τώρα την μπάλα λόγω ηλικίας και τον βλέπεις είναι πρώτος στις προπονήσεις, έρχεται, κάνει προπόνηση, κάνει στους τερματοφύλακες. Μακάρι δηλαδή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να έχει τέτοια παιδιά σαν τον Νίκο τον Πρασά. Ηλία, θα ήθελα την άποψή σου για τον όμιλο, τον τρίτο όμιλο της γάμα κατηγορίας. Στην κορυφή είναι η Αθλητική Ένωση Ηλίου, η οποία είναι αίτητη, δεν έχει δεχθεί και τέρμα. Στη δεύτερη θέση είναι το Μαρούσι με 13 βαθμούς. Ακολουθείς εσύ ο Φωστήρας Καισαριανής με 12 και μετά είναι ο Θρίαμβος Αθηνών με 11 βαθμούς. Πιστεύω αυτές οι ομάδες, οι τέσσερις, θα είναι διεκδικήτριες. Και από κάτω θα δούμε βέβαια και μετά τώρα την πορεία που κάθονται οι ποδοσφαιριστές. Ποια ομάδα θα έχει δουλέψει, θα είναι και καλύτερη. Εγώ έτσι πιστεύω, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Πιστεύω το Ήλιο θα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν την έχω δει. Είναι τα απρόβλεπτα αυτά. Η Αθλητική Ένωση Ηλίου μου είπε Ηλία. Ναι, πιστεύω αυτή, έτσι όπως δείχνει, δεν την έχω δει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι το φαβορί για να ανέβει. Τώρα οι άλλες, ανάλογα τι αποτελέσματα θα έρθουν μεταξύ μας και αυτό. Τις ομάδες που αντιμετώπισες, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, που έχετε αγωνιστεί? Δεν νομίζω ότι ήταν κάποια έτσι που να μας... λίγο λαρισιακός μας προβλημάτισε εδώ που ήτανε, αλλά ήμασταν τυχεροί, κερδίσαμε και από εκεί πέρα και η ψυχολογία της ομάδος είναι για να βρίσκεται εκεί, δηλαδή από το παιχνίδι με το λαρισιακό που κερδίσαμε. Νίκο, και τη δική σου άποψη, ποιες ομάδες έχεις ξεχωρίσει και ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Εγώ πιστεύω η Κοψαχίλα είναι, αν και δεν έχουμε παίξει μαζί, δηλαδή φαίνεται ότι τώρα 2-3 χρόνια είναι μια σταθερή ομάδα, είναι πάντα στις πρώτες θέσεις όπως ξέρεις, τρίτη, τέταρτη, είναι πάντα στις πρώτες θέσεις. Η Κοψαχίλα, η Νέα Σμύρνη με έχω εκπλαγεί, δηλαδή δεν περίμενα να πάει τόσο καλά, αλλά φαίνεται... με τα αποτελέσματα και τα που έχει φέρει, πάνω να πει ότι είναι καλή ομάδα. Και την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος κέρδισε το Γυμναστικό Σύλλογο Κεσαριανής, ναι, με 3-1. Ναι, και δεν είναι τυχαία αυτά. Η Τεψτέα πάλι που δεν έχουμε παίξει, που την έχω δει, είναι καλή, έχει μικρά παιδιά και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι πιστεύω. Η Αλσούπολη που παίξαμε, καλή ομάδα, παραδοσιακή ομάδα, είναι στη Β' Αθήνας πάντα σταθερή. Έχει καλές ομάδες, τώρα δεν μπορώ να πω... Είστε και πάλι μαζί με τον Γαλαξία. Ναι, ναι, με τον φίλο μας τον Νίκο. Εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον Γαλαξία. Θα παίξουμε... αν παίξουμε και όλα στα παιχνίδια, δεν φίλοι είμαστε. Αν παίξω στο γήπεδο, δύο παιχνίδια θα γίνουν, ο καλύτερος θα κερδίσει. Δεν έχουμε πρόβλημα με καμιά ομάδα εμείς. Εδώ έρχονται και φεύγουν σαν κύριοι. Ούτε χάσουμε, κερδίσουμε. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για τον Πανιώνιο, για τη φιλοξενία του και αυτά. Ηλία, πόσα παιδιά διαθέτει η Ακαδημία και ποιος είναι προπονητής στα πείματα υποδομής? Παρουσίασέ μου έτσι την Ακαδημία του Φωστήρα Καισαριανής. Η Ακαδημία έχει 145 παιδιά. Είμαστε 11 προπονητές, γιατί και εγώ προπονητής είμαι, βοηθάω ανάλογα σε ποιο κομμάτι χρειάζεται βοήθεια. 11 προπονητές έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, έχει 2 είναι προπονητές τερματοφυλάκων και οι υπόλοιποι 9 προπονητές... Να μου αναφέρεις τα ονόματά τους. Είναι ο Μπεκάκος ο Βαγγέλης στο αντρικό, ο Μπιτσόρης ο Σάβας στο γυναικείο, στους K14, K12 είναι ο Ντακόβ Γεώργιος, στους K10 είναι η Νανάη Πλεξίδα, Ναι. Είναι η Νανάη Πλεξίδα. Στους K9 είναι ο Πάειρας ο Κωνσταντίνος. Στους K8 είναι ο Γαλανής ο Κωνσταντίνος. Στους K6 είναι ο Ντόκας ο Γιάννης. Και ο Μπαλούρδος ο Μανώλης και ο Βογιατζής ο Σταμάτης είναι που είναι προπονητές τερματοφυλάκων. Λειτουργήσε φέτος η Ακαδημία. Λειτουργήσε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Περίπου αρχές Σεπτέμβρη μέχρι να γίνουν οι εγγραφές αυτά, ας πούμε 1,5 μήνα. Αυτός ο 1,5 μήνας είναι που λειτουργήσε. Ωραία. Πες μου τώρα και για το γυναικείο τμήμα, τη γυναικεία ομάδα του Φωστήρα Καισαριανής. Ναι, είμαστε, συμμετέχουμε στον όμιλο με την ομάδα της Μυτιλίνης, την ομάδα της Λίμνο και μία ομάδα από τα Μεσόγεια η Ζωή. Είναι η πρώτη σας παρουσία? Η πρώτη μας παρουσία, είναι 10 όμιλοι περίπου και αναβαίνει ο πρώτος σε κάθε όμιλο στη Β' Εθνική. Δεν προλάβαμε, δηλαδή 2 κλείσαμε, στις 15 παίζαμε στη Λίμνο. Δεν προλάβαμε ούτε να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Νίκο, έχεις ένα ποιοτικό ρόστερ με παίκτες έμπειρους και ονόματα για την κατηγορία. Όπως είναι, να αναφέρω κάποια ονόματα, ο Ηλίας ο Πρασάς, ο Μαστρογιάννης, ο Γιαννουλάκης, ο Παριανός, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Δεν πρόλαβε να παίξει ένα παιχνίδι, έπαιξε. Θέλω να πω ότι πώς θα καταφέρνετε, δεν υπάρχει, γνωρίζω ότι δεν υπάρχει επιχειρηματία στον Πανιώνιο Καισαριανής. Εδώ παλεύουμε, είμαστε 2-3 άτομα. Εγώ, είσαι εσύ, ο Ηρακλής, ο αδερφός ο Ηρακλής, ο Χατζηλιάς. Ο Ηρακλής, ναι, είναι ο Γιάννης ο Καρακούσης που μπορεί να μην είναι στο συμβούλιο αλλά είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Αυτοί είμαστε βασικά. Άρα τα παιδιά έρχονται στην ομάδα για την παρέα, ότι είστε μια οικογένεια, έρχονται για σένα, Νίκο. Έρχονται για την ομάδα. Κοίταξε, τα περισσότερα παιδιά, Τάσο, είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Την έχουν αγαπήσει, να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή και αυτά τα παιδιά τώρα που έρχονται, δεν ξέρω, ο Πανιώνιος έχει ένα DNA που όποιο παιδί να έρθει εδώ κολλάει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή και τα άλλα τα παιδιά, τα πειραμένα που ήρθανε, ο Ηλίας ο Πρασάς καλά. Είναι εδώ του Παναγιώτη, έχει παίξει ο Παναγιώτης, έχει παίξει ο αδελφός του, όλοι οι Πρασάδες έχουν παίξει το Πανιώνιο, αλλά και τα άλλα τα παιδιά, δηλαδή που όποιο παιδί έρχεται δεν θέλει να φύγει από την ομάδα, δηλαδή και να φύγει μετά από την ομάδα, γιατί εμείς τα παιδιά, Τάσο το ξέρεις, τους τα δίνουμε τα δελτία, όποιο δεν θέλει να κάτσει, δεν το κράταμε με το ζόρι το παιδί. Όπως και τον Κάρκο, όπως και τους άλλους, δώσαμε, άμα δεν θέλουν, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά μετά, κατά περίεργο τρόπο, μετά το μετανιώνουν και ξαναγυρνάνε πάλι στην ομάδα. Γιατί έχει ένα περιβάλλον πολύ καλό, δεν τους αγχώνουμε, είναι σαν οικογένεια, κάνουμε την πλάκα μας και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει άγχος η ομάδα, δηλαδή τα παιδιά παίζουν για την ομάδα και είναι, πώς να σου πω, το ευχαριστούνται. Δηλαδή δεν θα τους πει ούτε κανένας θα τους μιλήσει, χάσαμε, κερδίσαμε, αυτό είναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και θα χάσεις και θα κερδίσεις. Εντάξει, τι να πω. Τελευταίο παιχνίδι κερδίσατε την Κηφισιά 2010 με 2-1. Ναι, εντάξει, και η Κηφισιά καλή ομάδα, δυνατή. Εντάξει, εμείς όλα τα παιχνίδια τα παίζουμε από την αρχή, τα κυνηγάμε, δεν αφήνουμε, δηλαδή με όποια ομάδα παίζουμε και κατώτερη να είναι και αυτό που παίζουμε από την αρχή για να κερδίσουμε, δηλαδή δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, άμα δεν υδρώσεις, Τάσο, δεν είναι περίεργα τα πράγματα και φέτος είναι και περίεργα και λόγω του αυτού του ιού, του κορονοϊού. Είναι περίεργα τα πράγματα, έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Πρέπει εκεί να είσαι, δηλαδή κάθε παιχνίδι δεν πρέπει να τα δίνεις όλα. Ηλία, την άποψή σου με την πολύχρονή σου εμπειρία για το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, ως διοργάνωση. Είσαι ευχαριστημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Την γάμα κατηγορία την έχουν λίγο πιο άκρη, δεν δίνουν και τόσο μεγάλη βάση, εγώ έτσι πιστεύω. Και δεν είναι και σωστό. Καλό είναι να δώσουν περισσότερη σημασία. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει η διοίκηση της ΕΨΑ, αν μας ακούει, ή ο πρόεδρος ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, για να βελτιωθεί η εικόνα του πρωταθλήματος. Να βελτιωθεί η εικόνα είναι ότι να την προσέχουν, να δίνουν πιο μεγάλη έμφαση από ό,τι δίνουν στην Α κατηγορία, εκεί που είναι η βιτρίνα ας πούμε, και πιο μετά τη Β, να δώσουν εξίσου το ίδιο ενδιαφέρον. Εντάξει, και η Γ κατηγορία βοηθάει, γιατί βοηθάει και από την πλευρά των διαιτητών, γιατί και οι διαιτητές συνήθως τα νέα τα παιδιά τα ρίχνουν στη Γ κατηγορία για να αποκτήσουν εμπειρία. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Για να προχωρήσουν και τα παιδιά. Πώς είναι η διαιτησία στη Γ κατηγορία? Εντάξει, δεν είναι άσχημη. Είναι και η νοοτροπία εδώ η δικιά μας της Ελλάδος, ότι αυτό που βλέπουμε και στις πιο μεγάλες κατηγορίες, ότι υπάρχει αυτή η καχυποψία ας πούμε, ότι κάτι γίνεται. Εντάξει, δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω στο ανθρώπινο λάθος των παιδιών, γιατί δεν έχουν μάθει ακόμα. Όπως και ο ποδοσφαιριστής μαθαίνει, έτσι μαθαίνουν και οι διαιτητές. Βέβαια, στα λάθη των διαιτητών την πληρώνουν τα σωματεία. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα αυτό είναι. Δεν μπορούμε να τους σταυρώσουμε κιόλας. Εγώ έτσι πιστεύω. Δύσκολο δηλαδή να υπάρχει διαιτητής να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Νίκο, εσύ η άποψή σου για το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας και της Γ που ήσουν τα προηγούμενα χρόνια? Στη Γ αυτό που λέει ο Ηλίας έχει δίκιο, αφού το ξέρουμε παραδοσιακά. Στη Γ είναι, γι' αυτό πρέπει να ξεκολλάς από εκεί, γιατί και στη Γ είναι και τα παιχνίδια είναι πρωινά, ξέρεις τι ώρες είναι. Εντάξει, αλλά και αυτοί έχουν το δίκιο τους και στην τρίτη κατηγορία. Πρέπει να βελτιωθεί. Βέβαια, ό,τι μπορούν να κάνουν γήπεδα δεν υπάρχουν, αφού τα ξέρεις. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα στη Β κατηγορία, εντάξει, είναι μια καλύτερη κατηγορία, πιο πεπειραμένοι διαιτητές βάζουν. Μέχρι στιγμής στα παιχνίδια που έχουμε δώσει δεν μπορώ να πω ότι μας έχουν αδικήσει. Εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί, θα κάνουν τα λάθη τους, όπως ο παίκτης παίζει μέσα και κάνει λάθος, έτσι θα κάνει και ο διαιτητής. Το θέμα να είναι καλοπροαίρετα, δηλαδή να το λάθος, το σκόπιμο δεν μου αρέσει εμένα. Το λάθος να το κάνει ο διαιτητής, θα το κάνει, δεν είναι ρομπότ κι αυτοί, άνθρωποι είναι. Μπορεί να μην βρεθούν σε καμιά μέρα καλή, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Ηλία, η Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής βοηθάει? Εν συγκρίση με άλλους δήμους, ορισμένοι δήμοι βοηθάνε και οικονομικά τα σωματεία. Εδώ η δικιά μας η Δημοτική Αρχή, το μόνο που μας βοηθάει στα θέματα των γηπέδων. Οικονομικά δεν μας βοηθάει καθόλου, εντάξει. Προσπαθεί να βοηθήσει και για τις ακαδημίες. Το γήπεδο της Νεαρής είναι σε καλή κατάσταση? Φέτος είναι σε καλή κατάσταση. Φτιάχνει το καλοκαίρι, τώρα μπαίνουν και οι ακαδημίες μέσα κάποιες ημέρες, κάποια τμήματα, αλλά δεν πρόλαβε ας πούμε να χαλάσει, αφού δεν παίξαμε κιόλας. Η σχέση σου με τα υπόλοιπα σωματεία, όχι του Φωστήρα Καισαριανής, η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία. Ο Φωστήρας έχει καλές σχέσεις, απλώς εντάξει, δεν θέλει να μπλέκεται ενεργά ας πούμε τι συμβαίνει στο κάθε σωματείο. Το κάθε σωματείο δουλεύει, έχει τη δικιά του δομή, τα δικά του πιστεύω και δουλεύει αυτοδύναμα. Τώρα, καλό είναι, καλές σχέσεις έχουμε, δεν είμαστε τσακωμένοι, αλλά καλό είναι να μην μπλεκόμαστε και στα χωράφια των αλλωνών. Έτσι είναι το σωστό. Νίκο. Με τις άλλες ομάδες. Ναι, οι σχέσεις του Πανιωνίου Καισαριανή. Με τον Φωστήρα Καισαριανής και με τα υπόλοιπα σωματεία. Ο Πανιώνιος δεν έχει με κανένα πρόβλημα. Κοιτάει να είναι φίλος με όλα τα σωματεία. Εντάξει, κοιτάει την ομάδα του, Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα, φίλοι είμαστε όλοι. Εντάξει, αντιπαλότητες υπάρχουν πάντοτε. Ο καθένας κοιτάει την ομάδα του. Αλλά εντάξει, εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, δεν ασχολιόμαστε με καμία, δεν θέλουμε ούτε... Είσαι θέλουμε... και στον ίδιο όμιλο με το Γυμναστικό Σύλλογο Κεσαριανής. Ναι, έτυχε αυτό και με τον Γουσού και με τον Εθνικό Αστέρα. Εντάξει, εμείς 0-0 ήρθαμε με τον Αστέρα, παρόλο ότι ήταν τοπικό ντέρμπι, παίξαμε, δεν έγιναν τίποτα, τα παιδιά παίξανε καθαρά, τα μαρκαρίσματα... Εντάξει, τα υπάρχει, θα γίνουν και δυνατά, αλλά μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Εμείς δεν έχουμε, εμείς δεν είμαστε ομάδα. Και όποιος κερδίσει, χάσει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι θα σκοτωθούμε, όπως και με το Γουσού και Σαγκιανής, να πούμε, εδώ είμαστε. Μετά από 2-3 αγωνιστικές, παίζουμε και με το Γουσού και Σαγκιανής. Καλή ομάδα αυτή, έχει κάνει μεταγραφές, έχει διαθέσει κάποια λεφτά. Έχουν υψηλότερους στόχους. Εντάξει, ο καθένας είναι όπως τα βλέπει. Εμείς σιγά σιγά κάνουμε βήματα και όπου μας βγάλει. Ηλία, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις ή σε κάποιον να δώσεις συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής πορεία του Φωστήρα Καισαριανής στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Αθήνας? Συγχαρητήρια, εντάξει, να δώσω στον Μπεκάκο τον Βαγγέλη που... είναι κοντά στα παιδιά, γιατί κάνει και αυτός θυσίες, είναι και η δουλειά του τέτοια που έρχεται τρέχοντας που λέμε για την προπόνηση και για τους αγώνες και όλα αυτά. Εντάξει, και στον πρόεδρο μας που είναι κοντά, γιατί ο Καμπάκας ο Κυριάκος είναι νέο παιδί, είναι πάλι κοντά στην ομάδα δηλαδή, δεν είναι... και φέτος θα προσπαθήσει να βοηθήσει όσο μπορεί. Νίκο, εσύ από την πλευρά σου, για τη μέχρι στιγμής αίτητη πορεία του Νεοφώτιστου Πανιωνίου Καισαριανής στην Β' Αθήνας. Θα ήθελε σε κάποιον να δώσει συγχαρητήρια ή να... Κοίταξε, συγχαρητήρια πρέπει να δώσω στα παιδιά όλα, στην ομάδα μας που έρχονται στην προπόνηση. Είμαστε πολύ φέτος συνεπείς, δεν χάνουν προπόνηση παρόλο τις δουλειές τους, έρχονται στο προπονητή τον Κώστα Ρούμπο και στον αδελφό του τον Ανδρέα τον Ρούμπο, στον Νικολάκη τον Πρασά όπως είπαμε, τον αδελφό μου να ευχαριστήσω γιατί και αυτός τρέχει, είναι στην ομάδα, τον Γιάννη τον Καρακούση, αυτοί είμαστε. Ένα ευχαριστώ και στο Γιωργάκη το Σκλάβο, το φύλακα πάνω εκεί που κάνουμε προπόνηση, που ό,τι χρειαστούμε τρέχει και μας εξυπηρετεί το παιδί. Αυτά. Ηλία, τώρα πώς περνάς το χρόνο σου με την καραντίνα που δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, στην προπόνηση όπως είσαι μαθημένος τόσα χρόνια? Τώρα ο χρόνος μας είναι, συμμαζεύουμε τα πράγματα που τα έχουμε λίγο παρατημένα εδώ στα γραφεία, στα αποδυτήρια πάνω. Σε βλέπει και περισσότερο χρόνο περνάς με την οικογένειά σου που δεν... Εντάξει, ναι, εντάξει, τα παιδιά μου τα βλέπουν παραπάνω τώρα, αλλά... Εντάξει, εμείς μας άρεσε πιο πολύ το ποδόσφαιρο, τώρα ό,τι και να κάνουμε, αυτή είναι η αγάπη μας. Μας λείπει βέβαια. Νίκο, εσύ πώς περνάς το χρόνο σου? Το χρόνο τον οποίο διέθετες για την ομάδα. Είμαι τώρα πιο ξεκούραστος. Στο σπίτι είναι αυτό που είπε και ο Ηλίας, κάτι δουλίτσες που έχουμε τώρα, δεν έχεις άγχος, τις κάνουμε καλύτερα, δεν αγχωνόμαστε. Εντάξει, η μπάλα μας λείπει, το έχουμε πει, είναι αρρώστια τώρα και δεν μπορούμε τι να κάνουμε. Περνάγαμε την ώρα μας και την ώρα μας περνάγαμε και οικονομικά επίσης μας τύχιζε, αλλά είμαστε εκεί με την ομάδα. Τι να πω, ξέρω, είναι αλκοολίκι, μεγάλο αυτό το πράγμα. Νίκο, θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον χορηγό, κάποιον που σας στήριξε οικονομικά φέτος ή σας βοήθησε? Κοίταξε, να χορηγό δεν έχουμε, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω τη βιοτεχνία την Κική που έχουμε και στις φανέλες μας. Όποτε ζητήσουμε κάτι, αυτή είναι κοντά στην ομάδα. Ότι χορηγούς εμείς δεν έχουμε. Απλώς έχουμε την Κική εκεί που ήταν η βιοτεχνία και όποτε είναι μας, ότι έχουμε πρόβλημα, μας αυτό είναι και μας βοηθάει. Ηλία, εσύ από την πλευρά σου. Εμάς χορηγούς έχουμε τον Καμπάκα τον Κυριάκο που έχει δύο εργοστάσια, βαριά βιομηχανία, μας βοηθάει και φέτος μας έχει υποσχεθεί κάποια δυνατή βοήθεια. Και ο Κούρτης ο Κωνσταντίνος πάλι βοηθάει στις ακαδημίες που είχε ένα καφέ εδώ στην Κεσαριανή. Αυτή είναι η χορηγή μας. Δεν έχουμε σούπερ χορηγούς, τώρα είναι δύσκολο να βρεις χορηγούς. Ωραία. Οπότε Τάσο, όπως ξέρεις, ο Πανιώνιος τα βγάζει εκ των έσω, αν κατάλαβες. Ναι. Και πολλά σωματεία, δεν λέω μόνο για τον Πανιώνιο, και πολλά άλλα σωματεία έτσι είναι, γι' αυτό πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει τις ομάδες, γιατί σε λίγο ένας-ένας θα φεύγει. Δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν, όπως πάνε τα πράγματα. Ηλία, εάν επιτρεπόταν η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο, γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει το Φωστήρα Καισαριανής. Φέτος δείχνει καλή εικόνα σαν ομάδα και καλό είναι να έρχεται κοντά και πιστεύω ότι θα αποκτήσει πιο μεγάλη έγκλη όταν θα βασίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από τα δικά του παιδιά, γιατί θα έρχονται οι γονείς, θα έρχονται οι παππούδες, οι γιαγιάδες, θα έχει διαφορετικό... Υπάρχουν ταλέντα... Ναι, έχουμε η K14 και η K12, ειδικά η K12 είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που όταν μεγαλώσει γίνει 14-15 χρονών, δεν μπορεί να μπει κατευθείαν όλα τα παιδιά να ενσωματωθούν κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν ξεκινήσει από το Φωστήρα Καισαριανής. Ναι, από μικρά παιδιά, από 4-5 χρονών. Όχι, ενώ ναι. Και έχουν παίξει σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Εδώ από το Φωστήρα Καισαριανής έχει βγει ο Γκαβασιάδης, ο Νίκος, αδερφός του Γιώργου, που έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, ο Ζαρίκος που έχει παίξει στην ΑΕΚ και πιο παλιά έχουν παίξει στον Εθνικό Αστέρα πάρα πολλοί παίκτες, στη Β' Εθνική. Έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες. Πάντα έβγαζε, ας πούμε. Όπως, όλες οι ομάδες της Κεσαριανής, οι αεροτεχνικές, βγάζαν παίκτες γιατί τότε ήταν οι αλάνες. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχουν οι αλάνες και γι' αυτό υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο να βγάλει παίκτες. Και πιστεύω ότι δεν δουλεύουν και σωστά τις ακαδημίες για να μπορέσουν να βγάλουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Εγώ έτσι πιστεύω. Σκέφτονται το σήμερα και δεν σκέφτονται το αύριο. Το σήμερα, εντάξει, να έρθει το παιδί να κάνει προπόνηση, αλλά όχι να δουλευτεί σωστά. Αν δεν δουλευτεί σωστά όπως πρέπει, δεν πρόκειται να βγει για πιο ψηλά επίπεδο. Γι' αυτό και μένουμε τα τελευταία χρόνια και Σαριανή που ήταν ποδοσφαιρομάνα, έχει χρόνια να βγάλει παίκτη για έστω β' εθνική που λέμε. Νίκο, εσείς βγάλατε και τον Μαστρογιάννη, ο οποίος επέλεξε από εκεί που ξεκίνησε από εσάς να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ναι, στον Πανιώνιο, γι' αυτό ήρθε. Ναι. Εντάξει, έχουν βγει και από εμάς παίκτες. Έχει βγει ο Φόσκολος, ο Αντώνης που έχει παίξει σε πολλές ομάδες και β' εθνική. Έχει βγει ο Λάμπρος ο Αθανασόπουλος, ο τερματοφύλακας που έχει παίξει και σε α' εθνική, Ακράτητο και άλλες ομάδες. Παλιότερα έχουν βγει και πιο παλιά και εποχή πριν χρόνια και άλλοι έχουν βγει, ώρα και Τζόγλου, τέλος πάντων αυτή είναι παλιότερη. Εντάξει, η ομάδα είναι παλιότερα, βγαίνανε και παίχτες βγαίνανε. Έχει, η Κεσαριανή είναι ποδοσφαιρομάνα, βγάζει παίχτες και όλες οι ομάδες έχουν βγάλει παίχτες εδώ τώρα. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Ηλία, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα μου, είπες για το... Ναι, ο Γκιόκας ο Γιάννης έκανε χιαστό στο παιχνίδι με τον Προμηθέα εδώ, του γύρισε το πόδι, το γονάτο, και έκανε χιαστό εγχείρηση. Θα επανέλθει τώρα, πιστεύω, έτσι όπως πάει το χρόνο πάλι. Εσείς, Νίκο, είχατε κάποια αγωνιστικά... Εμείς, ναι, είχαμε προβληματάκια. Ο Απέργης που είχε κάνει χιαστό έπαθε υποτροπή πάλι και μπήκε στο χειρουργείο. Ο Δήμας πάλι που θα κάνει εγχείρηση μηνίσκου. Είχαμε και εμείς τα προβλήματά μας, ναι. Εντάξει, είναι, τα παιδιά να είναι πρώτα γερά. Ο Πανιώνιος έχει παίχτες, έχει και πάγκο, το οποίο δεν είναι... Δηλαδή όποιος και να παίξει στην ομάδα δεν έχουμε ελλείψεις. Δηλαδή και όποιος και να λείψει μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Αλλά τα παιδιά να είναι πρώτα γερά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε δίπλα τους, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Επίσης, να Τάσο, ναι, ήθελα να, τώρα που στη διακοπή που έγινε, ήρθανε και 3-4 παιδάκια από τις ακαδημίες που έχουμε, εκεί που είναι ο Θωμάς ο Πολίτης. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν, ναι. Κάνει καλή δουλειά και σιγά σιγά να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα με τους μικρούς και η ομάδα να έχουμε παίκτες από πίσω να έρχονται. Ωραία. Εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και το συντομότερο δυνατόν να μπορούμε να τα πούμε εντός του αγωνιστικού χώρου, στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Και εσάς και το site σας, είστε πάντα κοντά στις ομάδες. Είναι πολύ καλό πράγμα αυτό που κάνετε, χάνετε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πραγματοποιηθούν και οι στόχοι και του Φωστήρα Καισαριανής, να αναδείξετε νέους παίκτες και να μπορέσετε να, γιατί όχι, το στόχο της ανόδου στη Β' Αθήνας. Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ. Απλώς μήπως ξέχασα τον Ντόκα το Γιάννη στους K6, δεν ξέρω αν το είπα. Το είπα, εντάξει, μην είναι παραπονούμενος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο site, πραγματικά είναι, πιστεύω, κάτι εξαιρετικό για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε. Και Νίκο, και εσύ που είσαι νεοφώτιστος στη Β' Αθήνας, να καθιερωθεί στη Β' κατηγορία, διότι, ναι, να το πω, παιδευτήκατε για να ανεβείτε μετά από το μπαράζ, μετά από τόσα παιχνίδια. Έχουμε κάνει δουλειά, δεν είναι τώρα και τα μπαράζ, και σου είπα και από παλιά, από τότε, από το 13-14 που ήταν και ο Παναγιώτης, τη στήσαμε την ομάδα από την αρχή. Δεν υπήρχε τίποτα και τώρα βγαίνει σιγά σιγά και βλέπεις και τα παιδιά είναι όλα στην ομάδα. Δηλαδή δεν φεύγει η παιδιά, έχουμε ένα κορμό, γι' αυτό η ομάδα πάει καλά. Γιατί δεν αλλάζουμε παίκτες συνέχεια. Θα πάρουμε 3-4 όπως πήραμε φέτος τον τερματοφύλακα που μας έλειπε, το Μαστρογιάννη, τέλος πάντων. Δεν θέλω να λέω ονόματα, όλοι είναι παίκτες του Πανιωνίου και είναι όλοι καλοί παίκτες για μένα. Δηλαδή δεν υπάρχει... Να υπάρχει διαφορά στους παίκτες. Όποιος και να παίξει, την ίδια μπάλα θα παίξει ο Πανιώνιος. Και αυτό που με στενοχωρεί ήταν διότι αρχίζαμε σιγά σιγά και η ομάδα έβρισκε το ρυθμό της. Και το ευχάριστο είναι ότι έβλεπες και στο γήπεδο και νέα άτομα, ερχόταν νέοι φίλαθλοι. Και αυτό είναι εμένα που με ευχαριστεί. Το κυριότερο είναι αυτό, ότι τον Πανιώνιο τον υπολογίζουν. Κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω τον Ηλία. Ηλία, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το γηπεδικό, το οικονομικό, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το χώρο? Εμάς μας αρέσει, γιατί ασχολούμαστε και με τα παιδιά. Προσφέρουμε έργο, δηλαδή. Είναι κάτι, αλλιώς να το βλέπεις ένα παιδί να ξεκινάει από μικρό και να μεγαλώνει και να φτάνει στην πρώτη ομάδα. Επειδή εγώ τα έχω ζήσει όλα τα χρόνια σε ομάδες και σε αντρικές και σε ακαδημίες που δουλεύαμε συγχρόνως, και σε αντρικό να ήμουν πάλι ασχολούμουν με τις ακαδημίες. 37 χρόνια ασταμάτητα. Δεν έμεινα ούτε ένα χρόνο, ούτε 2 μήνες έξω. Πάντα ήμουν ενεργός επάνω στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και καλό βράδυ. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ και υγεία σε όλους.